Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είσαι καλημέρα, με αδέρφια. Καλημέρα. Είμαστε με στο Γενικό Κρατικό Ναό. Είναι πολύ τεχνικό γένεια. Τέσσερα τα αδέρφια εδώ, όπως καθόμαστε, όπως μας βλέπετε εδώ, μπροστά στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Η μητέρα τους νόσησε από κορονοϊό και στις 23 του Μάρτη εισήχθη στο νοσοκομείο εδώ. Σε μια κατάσταση ελεγχόμενη βεβαίως. Οι γιατροί την είχαν σε ένα θάλαμο, με οξυγόνο βέβαια. Mm. Αλλά στις 28 του μηνός υποχρεώθηκαν να την διασωληνώσουν, διότι η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή η γυναίκα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και τη διασωλήνωσαν. Από τότε όμως ξεκίνησε η περιπέτεια της οικογένειας, των παιδιών βασικά, προκειμένου να αναζητήσουν ένα κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ είχαν την πληροφόρηση από τους γιατρούς του νοσοκομείου ότι υπήρχε ελεύθερο κρεβάτι, τους εξηγούσαν όμως ότι αυτό δεν γίνεται, διότι γίνεται συνολικά με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται πιο πάνω από το νοσοκομείο, δηλαδή από το ΕΚΑΒ, το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται όλη αυτή τη διαδικασία των ασθενών οι οποίοι μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μας έστειλαν χτες μια επιστολή. Έφτασε μια επιστολή στο κανάλι, από εδώ λοιπόν και εμείς πληροφορηθήκαμε το θέμα. Μια επιστολή όπου λέει ότι ουσιαστικά οι γιατροί τους είπανε ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας εισάγονται μόνο τα περιστατικά εκείνα τα οποία πρόκειται να αναρρώσουν. Δηλαδή οι υπόλοιποι που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση τους έχουν στους θαλάμους, διασωληνωμένους μεν, αλλά σε μια κατάσταση παρακολούθησης και μόνο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο Γιώξη. Ναι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο Γιώξη, γιατί είναι. Και εγώ δεν κατάλαβα, μου είπαν μάλιστα ότι καλημέρα, έχουν μιλήσει με τους γιατρούς. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Γιώξη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σε επικοινωνία που έχουμε γιατρούς είναι ότι περιμένουμε. Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος, τελικά αποκομίσαμε ότι ο υπεύθυνος είναι το ΕΚΑΒ. Ναι. Από εκεί δίνεται το η κατεύθυνση, είναι το γονόμενο δηλαδή, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Ναι, ναι. Το πού θα πάει ο κάθε ασθενής, αν είναι το πρόβλημα είναι πιο βαρύ ή πιο ελαφρύ, θα το κατανέμει στις ελεύθερες μονάδες ΜΕΘ. Ναι. Και σε ιδιωτικό που πήραμε, που έχει στο Περιστέρι, που έχει δικές του μονάδες ΜΕΘ, ναι, είναι εξαρτημένο από το ΕΚΑΒ. Ναι. Έχουν παραχωρηθεί στο κράτος, δηλαδή ναι, στο ΕΚΑΒ. Ναι. Το ΕΚΑΒ είναι αυτό που αποφασίζει. Ναι. Εντατική θεραπεία, πότε, αφού απεβίωσε ασθενής. Συγγνώμη να ρωτήσουμε κάτι. Άμεσα. Είναι πέμπτη μέρα. Σας είπανε... Ναι, αυτό, Σπύρο μου, που προφανώς πας να ρωτήσεις. Σας είπαν ότι επειδή είναι... η κατάστασή της είναι βαριά, ότι δεν θα μπει σε ΜΕΘ. Ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί και μετά να προχωρήσει να μπει σε ΜΕΘ. Ότι, να βεβαιωθούν δηλαδή ότι δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της. Με συγχωρείτε που το ρωτάω έτσι, αλλά για να το καταλάβουμε, γιατί αυτό που καταγγέλλεται είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Ότι έχει ελπίδες, ναι, και τότε θα τη βάλουν σε ΜΕΘ. Δεν το γνωρίζουμε. Όχι, κάθε μέρα λέμε δεν ξέρουμε, περιμένουμε. Συγγνώμη. Γιατί έτσι ακούστηκε. Συγγνώμη. Είναι άλλο πράγμα να σας έχουν πει. Έχετε την επιστολή στα χέρια σας. Σας έχουν απαντήσει εγγράφως. Όχι βέβαια. Όχι. Δεν μας έχουν απαντήσει εγγράφως. Είναι άλλο πράγμα. Καλή κοινωνία, ναι, ναι, που έχουμε. Αυτό που υπόθηκε, Σπύρο, από σένα, δεν κάνω λάθος, ότι θα μπαίνουν στις ΜΕΘ αυτοί που πρόκειται να αναρρώσουν. Μας το είπε κάποιος, τους το είπε κάποιος, τους το έγραψε κάποιος. Ναι, ναι, μας το είπε εδώ, μας το είπε εδώ. Εδώ θα δώσω το λόγο στην αδερφή την... Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Αυτό είναι... Καλημέρα. Αυτό μας το λένε, μας το έχουν πει οι γιατροί μέσα στο κρατικό. Ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί για να μπει σε ΜΕΘ. Άλλο να σταθεροποιηθεί, θα γίνει και καλά προφανώς, έτσι. Κυρία Γιώξη, ένα λεπτάκι. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες είναι σε αυτόν τον καιρό το πολύ ευαίσθητο. Άλλο πράγμα να σταθεροποιηθεί, να τη σταθεροποιήσουμε αιμοδυναμικά ή με άλλον τρόπο και να τη βάλουμε στη ΜΕΘ. Και άλλο πράγμα να έχει ελπίδες να επιβιώσει για να μπει σε ΜΕΘ. Αλλιώς, αν είναι μία αναστρέψιμη περίπτωση, δεν χαλάμε ένα κρεβάτι ΜΕΘ, να το πω έτσι μπακάλικα. Τι σας είπαν, να σταθεροποιηθεί, σας είπαν, ή το περιστατικό είναι βαρύ, δεν αξίζει να πάει σε ΜΕΘ. Είναι 76 χρονών, παίζει ρόλο και η ηλικία. Προφανώς επιλέγουν πιο νέους να βάλουν μέσα στις ΜΕΘ. Το προφανώς ξέρετε... Αυτό μας το είπαν οι γιατροί. Δεν μας είπαν έτσι ακριβώς, αλλά επειδή είναι και μεγάλη. Επειδή είναι και μεγάλη σε ηλικία, είναι σε μεγάλη, μας λένε, σε ηλικία. Ναι, ναι, και ότι δεν επιλέγουν βέβαια, λένε οι γιατροί. Ναι. Επιλέγει το ΕΚΑΒ. Ναι. Και επιλέγει τους ασθενείς που δεν είναι τόσο βαριά. Αυτό σας είπαν. Ναι. Ότι δεν επιλέγουν τους γιατρούς ασθενείς που δεν είναι τόσο βαριά. Τους πιο ελαφρά. Οι οποίοι μπορούν να πάνε σε μία ΜΕΘ,
Εγώ μπορούν να επιβιώσουν, σας είπαν δηλαδή. Όχι. Αυτούς που είναι πιο ελαφριά βάζουν. Τους πιο βαριά δεν τους πάνε σε μέθ. Ξέρουμε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι στη μονάδα της θεραπείας μπαίνει αυτός ο οποίος είναι σε βαριά κατάσταση. Προφανώς. Όχι. Και επίσης, με συγχωρείτε, αυτό που είπατε λίγο πριν, αν περιμένουν να σταθεροποιηθεί μια κατάσταση εκτός μεθ, νομίζω πάλι μπαίνουμε σε ένα δίλημα. Στη μεθ μπαίνουμε για να σταθεροποιήσουμε έναν άνθρωπο, όταν είναι βαριά. Ακριβώς. Χρήστο, εκείνοι δεν το θεωρούν. Συγγνώμη, Σπύρο, δεν πρέπει να τη βάλουν σε μεθ. Μην κάνουμε τώρα γνωμάτευση από τηλεοράσεως, γιατί δεν είμαστε. Δεν κάνουμε γνωμάτευση. Όπως το λέει η κυρία Γιώξη και η υπόλοιπη οικογένεια. Ακούγεται πολύ σοβαρό, γιατί είναι άλλο πράγμα, θα ρωτήσουμε το ΕΚΑΒ, γιατί είναι άλλο πράγμα να έχουν πει να σταθεροποιηθεί για να μπει σε ΜΕΘ, να ακολουθεί το πρωτόκολλο δηλαδή, και άλλο πράγμα να έχουν πει, επειδή είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν αξίζει να πάει σε ΜΕΘ, ναι. Ό,τι κάνουμε εδώ απ' έξω, στη ΜΕΘ θα βάλουμε κάποιον άλλο. Αυτό που περιγράφεις είναι επιλογή. Αυτό είναι επιλογή, σωστά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ποιος το είπε. Να σας πω κάτι, επιλέγουν... μάθαμε για άτομα από γνωστούς που βάλανε, μπήκανε, διασωλήνωσαν δικούς τους ανθρώπους, ότι επειδή ήταν 46 χρόνων μια γυναίκα, παράδειγμα, προχθές, τη διασωλήνωσαν, εχθές τη βάλανε σε μεθ. Όχι εδώ στο κρατικό, σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Κυρία Γιώξη. Ένα λεπτό. Μας στέλνουν μήνυμα από το... Ένα λεπτό. Μας στέλνουν μήνυμα από το Υπουργείο Υγείας. Και λένε ότι αυτό που λένε οι γιατροί είναι ότι περιμένουν να σταθεροποιηθεί για να την βάλουν. Υπάρχει πίεση τεράστια, αλλά κάποια περιστατικά είναι μη διακομίσιμα μέχρι να σταθεροποιηθούν. Γιατί αν μεταφερθούν, κινδυνεύουν. Μέχρι να πεθάνουν εννοούν. Μέχρι να πεθάνουν εννοούν. Εχθές μας είπε ο γιατρός ότι αν βρεθεί μεθ και σήμερα, όπως είναι η κατάστασή της, ότι θα την πάνε αμέσως. Άρα συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Από τις 23 Μαρτίου οι μητέρες σας έχει μπει στο Γενικό Κρατικό, είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και ψάχνετε κρεβάτι στο Γενικό Κρατικό σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σωστά. Και σας είπε γιατρός ότι αν σήμερα βρεθεί κρεβάτι θα πρέπει να μπει μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σωστά. Σωστά, ότι εκείνη αρκεί να βρεθεί κρεβάτι. Ωραία. Θα την πάνε. Και στην κατάσταση που είναι. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε. Άρα δεν ισχύει αυτό που στέλνουν από το Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, κυρία Γιώξη, εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε άνθρωπο από το ΕΚΑΒ, ούτως ή άλλως οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιφορτιστεί με αυτό. Το ΕΚΑΒ πάντως δεν ρυθμίζει τις διασωληνώσεις. Το ΕΚΑΒ διαχειρίζεται τα κρεβάτια που υπάρχει, που δεν υπάρχει, πώς γίνονται οι διακομιδές. Μπορούν να μας πούνε δεν το κάτι παραπάνω. Το ΕΚΑΒ, ποιος θα διασωληνωθεί. Λοιπόν, και το νοσοκομείο της Νίκαιας θα έχει άποψη, υποθέτω, σε αυτό. Σωστά. Θα μιλήσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άνθρωπο από το Γενικό Κρατικό Νίκαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε και καλά. Είστε με το Σπύριο το Φρεμεντίτη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Περαστικά στη μητέρα σας. Περαστικά. Ευχαριστούμε πολύ.